Καλώς τα κορίτσια. Πώς σας λένε εσάς? Τι λες, αλήθεια? Γεια σας, μαμά μου, πώς είσαι? Τι ωραία. Έλα, είσαι καλά, δώσα το κορίτσια. Γεια σας. Γεια σας. Πολύ ωραία. Ναι και ένα αγόρι. Εσένα πώς σε λένε? Μάνος. Μπράβο ρε Μάνος. Πόσο χρόνια κάνεις σημασία σου? Σας αρέσει? Πού είσαι, σε ποιος είσαι? Πολύ ωραία. Πώς τα λένε ρε Μάνος πέρα? Όλα. Εντάξει. Παρελάσαμε καλά. Όλη την ιστορία των αγώνων, γιατί δεν πάτησα καλά, όλη την ιστορία των αγώνων, από τη στιγμή, από την αρχαϊκή εποχή μέχρι τη βυζαντινή εποχή που οι αγώνες καταργήθηκαν. Και βλέπουμε πώς ξεκινάει από μια στενή περιοχή γύρω από την Ολυμπία στην αρχαϊκή εποχή για να φτάσει στο Βυζάντιο λίγο πριν την κατάργησή τους και να πιάσει όλη τη Μεσόγειο. Ποιες τις ίδιες κάναμε για τους αγώνες? 8 χρόνια, 293 Ολυμπιάδες και βλέπετε, περνάμε από ακριβώς και πες, τις Ζάβιες Ολυμπιάδες. Ο Ευάγγελος Ζάβας διοργάνωσε αγώνες ανάλογους των Πανελληνίων σήμερα, αλλά ονομάστηκαν Ζάβιες Ολυμπιάδες. Η αναμενέτερη αναπαράσταση, ο δεύτερος μεγάλος σταθμός, η Αθήνα το 1896. Τους αγώνες είναι η χειμερινή, θερινή, η αίθουσα που μπορεί να διαβάσει κανείς την ιστορία των αγώνων, αλλά σε αυτό το διαδραστικό έκθεμα πατώντας, μπορεί να δει κανείς το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Πάρα πολλούς τρόπους να τη διαβάσει. Θέλει πολύ, αυτή θέλει πολύ χρόνο. Οπότε, οι προηγούμενοι αγώνες του Τόκιο. Οι προηγούμενοι αγώνες του Τόκιο, ακριβώς. Παππού, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να βγούμε αυτογραφία εδώ. Εδώ με το... Η ανάσταση μέσα από το όνομα και η λήψη. Με σημερινές τους συνεδέξεις και παράλληλα δείχνουμε και στιγμιότυπα από το τότε. Υπάρχουν αντικείμενα όπως ο Χρήστος Ταπαξής, το μετάλλιο του, θα δούμε κι άλλο μετάλλιο παρακάτω, να πάμε στο κομμάτι των αθλητών. Το χρησιμοποιούμε. Το κράνο είναι δικό μου. Ναι. Το γράμμα είναι συμπεκτή και αρχηγό της ομάδας. Ήταν οδηγός και βοηθός. Τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ περιμένουμε τώρα. Καλή επιτυχία μας. Για το πανί. Εδώ. Αυτό είναι από το 4. Από το 4. Έλα να βγούμε μια φωτογραφία. Και κρατάς, αφήνεις τις δύο γυρότερες. Μία χειρότερη. Μία χειρότερη. Ήταν ισορροπία που ακούσα από μέσα. Το 3.87 είχα. Ναι, μάλιστα. Ήτανε, όταν το είδες το νούμερο σου φάνηκε βουρλίδικο εξ αρχής ή όχι, δεν έκανες. Εκ το αποτελέσματος ήταν σίγουρα. Βέβαια, είχα έναν που μου είπε που μου έκανε αριθμολογία. Αυτό λέω, την αριθμολογία, προσπαθώ να καταλάβω κάτι. Το νούμερο σου λέει δεν είναι πολύ καλά, αλλά...
Αλλά εντάξει, μια χαρά. Είχατε, πόσες τότε σας είδανε, όχι μία, δεν σας είδανε μία. Εγώ αυτή δεν είναι η πραγματική που μου έδωσε η Ολυμπιακή Επιτροπή. Ναι. Μας την έδωσε η Adidas, γιατί ναι. όταν πας σε μεγάλους αγώνες Ολυμπιακούς, ναι. ο σπόνσορας που έχεις, ναι. η Adidas ας πούμε, ναι. έχει και δικό της στάντα. Ναι. Και είχαμε πάει και μας είχε δώσει κάποια πράγματα. Ναι. Και αυτή δεν, είναι, δεν ήταν η δικιά μου, ήταν της όλες της Βαζέκη. Ναι. Γιατί η δικιά μου ήταν πολύ μεγάλη σε μέλη. Ναι. Πόσα έχεις σηκώσει, βέβαια. 217. Ναι, στο... Το 96. Ναι, στο ZETE. Στο ZETE. Ναι, πολύ ZETE. Ναι. Αλλά για τόσο πολύ άγχος, Πρόεδρε μου, ό,τι είχε να σου πω είναι λίγο. Ναι. Μουσίν της Λοζάνης, που έχει την προετοιμασία του αθλητή και όλα τα συναισθήματα από την προετοιμασία μέχρι τον αγώνα. Την αγωνία, την ελπίδα, το όνειρο, την απογοήτευση, την προξήλωση, είναι όλα αυτά μαζί. Είναι τιμή μας που έχουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να επισκέπτεται το νεοσύστατο Μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων. Προφανώς σήμερα έχει συμβολική σημασία και αξία, γιατί σήμερα είναι η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ταυτόχρονα ευχαριστούμε τους Ολυμπιονίκες μας, Σπύρο Γιαννότα, Λεωνίδα Κόκα, Νίκη Παγωγιάννη και Σοφία Μπεκατόρου, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, όπως και πολλούς άλλους συναθλητές της Ολυμπιονίκες, που μας έχουν δωρήσει πολλά από τα προσωπικά τους αντικείμενα, που ασφαλώς πέρα από την αξία αυτή καθ' αυτή που έχουν σαν αντικείμενα, συνοδεύουν τις μεγάλες στιγμές που έχουν ζήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις συγκινήσεις που έχουν προσφέρει σε όλους τους Έλληνες. Τους ευχαριστούμε πολύ. Η χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες απέκτησε ένα μουσείο αντάξιο της παράδοσης και της ιστορίας των αγώνων. Πολύ μεγάλη χαρά. Σήμερα είχα την ευκαιρία να ξεναγηθώ στο καινούριο το μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων αυτήν την τόσο σημαντική μέρα, η μέρα όπου εκκινούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, αυτή η ξεχωριστή, αυτή η διαφορετική, αυτή η πολύ πιο δύσκολη Ολυμπιακοί Αγώνες. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχηθώ σε όλες τις αθλήτριές μας, σε όλους τους αθλητές μας, καλή επιτυχία, αν και μόνο και μόνο το γεγονός ότι βρίσκονται εκεί, μέσω όλων αυτών των αντικειμενών, συνιστά ήδη μία πρώτη νίκη. Θέλω να ευχαριστήσω τους αθλητές και τις αθλήτριες που μας συνοδεύουν σήμερα. Μας χάρισαν τόσο σπουδαίες στιγμές οι αθλητές των Ολυμπιακών αλλά και των Παραολυμπιακών Αγώνων και πιστεύω ότι διαπερνώντας τις αίθουσες αυτού του πολύ όμορφου μουσείου όλοι μας θυμηθήκαμε εκείνες τις στιγμές που η Ελλάδα σηκώθηκε λίγο πιο ψηλά χάρη στις αθλήτες και στους αθλητές μας. Σε ευχαριστώ την καθημερινή και τον καθένα ξεχωριστά για όσα προσέφεραν στη χώρα αλλά και για την γενεοδορία τους να χαρίσουν στο Ολυμπιακό Μουσείο, να δωρήσουν αντικείμενα πολύτιμα, μετάλλια, αλλά και τον προσωπικό τους εξοπλισμό, αντικείμενα με τα οποία είναι ήδη τόσο ταυτισμένοι, τώρα θα μπορούν να τα βλέπουν όλοι οι επισκέπτες του μουσείου, ξένοι αλλά και Έλληνες και κυρίως εδώ πέρα η νέα γενιά των αθλητών μας, οι οποίοι πιστεύω ότι με τον τρόπο τους θα εμπνευστούν από τις επιτυχίες των παλαιότερων, έτσι ώστε να κρατήσουν ζωντανό και άσβεστο αυτό το τόσο ξεχωριστό πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Εύχομαι και ελπίζω το μουσείο αυτό να δεχθεί πραγματικά πολλούς επισκέπτες, να γίνει πόλος έλξης για τα σχολεία μας, αλλά σε συνδυασμό και με την πολύ σημαντική ανάπλαση του χώρου του ΟΑΚΑ, που ήδη δρομολογείται, καθώς έχουμε εξασφαλίσει παραπάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, να συγκροτήσουν έναν συνεκτικό Ολυμπιακό πόλο. Ένα αστικό αθλητικό πάρκο, το οποίο θα προσφέρει ευκαιρίες αθλητισμού, ψυχαγωγίας στους επισκέπτες του και που θα συνδυάζει τις εμβληματικές υποδομές των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 με ένα μουσείο που διατρέχει όλη τη διαδρομή των αγώνων. Από την αρχαία Ολυμπία μέχρι το σήμερα, με ξεχωριστή στιγμή πάντα βέβαια, την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Και πάλι, κάθε επιτυχία σε όλους τους αθλητές, σε όλες τις αθλήτες στο Τόκιο, πάνω απ' όλα στους αθλητές και στις αθλήτες που με περηφάνεια φέρουν στο στήθος τη γραμμή. Πολύ έντυπο σας.